Μαλεβιζιώτης αποτελεί και επίσημα ένα στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς όχι μόνο του Μαλεβιζίου και της Κρήτης, αλλά όλης της χώρας, καθώς εντάχθηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Η καταγραφή, η προστασία και η ανάδειξη του Μαλεβιζιώτη ως μέρους της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου μας είναι γεγονός, τονίζει με ικανοποίηση ο Μενέλαος Μποκέας. Μετά από 2 χρόνια συνεχούς προσπάθειας και έρευνα συστηματικής και καταγραφής του Μαλεβιζιώτη, τόσο από το Δήμο Μαλεβιζή όσο και από τους φορείς καταγραφής άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Μαλεβιζιώτης χορός αποτελεί πλέον κομμάτι του Εθνικού Ευρετηρίου Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας μας. Είναι μια κορυφαία στιγμή για την πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου μας αλλά και συνολικότερα του νησιού. Ο Μαλεβιζιώτης χορεύτηκε πρώτα στην επαρχία Μαλεβιζίου. Πρόκειται για έναν χορό μεγάλης δυναμικής και έντασης, ζωηρό και εντυπωσιακό, που επιτρέπει στους χορευτές να αυτοσχεδιάσουν και να επιδείξουν τη δεξιοτεχνία τους. Ο Μαλεβιζιώτης χορός αποτελεί ταυτωτικό στοιχείο της περιοχής μας, συνδέεται με την παράδοση όχι μόνο του Δήμου Μαλεβιζίου, συνολικότερα με την παράδοση, την μουσική παράδοση του νησιού μας. Είμαστε περήφανοι. Είναι μια προσπάθεια που έρχεται να συμπληρώσει ένα ευρύτερο σχεδιασμό που έχουμε για τον εμπλουτισμό των εμπειριών των επισκεπτών μας, τη μετάδοση της γνώσης αυτής της παράδοσης σε επόμενες γενιές. Όπως είναι γνωστό, η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου ένωσε τις δυνάμεις της με ερευνητές, πολιτιστικούς συλλόγους, φορείς και δημότες για τη διαφύλαξη και ανάδειξη του Μαλεβιζιώτη χορού ως αναπόσπαστου στοιχείου της κρητικής παράδοσης. Ο στόχος επιτεύχθηκε ενώ στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Δήμος Μαλεβιζίου, θέλοντας να αναδείξει τη σημασία, το ρόλο και την ιστορία του Μαλεβιζιώτη χορού, διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ Μαλεβιζιώτη. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται για τα 20 χρόνια της σύμβασης της χώρας μας με την UNESCO κατά τη διαφύλαξη της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς και με το φεστιβάλ που Μαλεβιζιώτη που θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Δήμο μας, το πρώτο φεστιβάλ Μαλεβιζιώτη, θα συμμετέχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις ως με κυρίαρχο στοιχείο το Μαλεβιζιώτη ως χορό, το Μαλεβιζιώτη ως μουσική, ως φιλοσοφία, ως παράδοση, φιλοδοξώντας το φεστιβάλ Μαλεβιζιώτη να γίνει ένας θεσμός που θα προσελκύει το ενδιαφέρον τόσο της τοπικής κοινωνίας αλλά και των επισκεπτών μας, των τουριστών μας και βεβαίως όλων όσων ασχολούνται με τις τέχνες και τον πολιτισμό στην περιοχή.